Καλησπέρα και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι, με ένα ακόμα smartwatch που έχω στα χέρια μου και ένα βίντεο το οποίο δεν ήθελα απαραίτητα να κάνω, αλλά δυστυχώς το έχω υποσχεθεί και θα εξηγήσω τι εννοώ. Πριν από αρκετό καιρό, μερικούς μήνες μάλιστα, εμφανίστηκε ένα κατάστημα από την Κίνα το οποίο ήθελε να μου στείλει το συγκεκριμένο ρολόι για να το δοκιμάσω. Προφανώς, όπως πάντα, αυτά τα καταστήματα με την προϋπόθεση ότι μετά στην περιγραφή του βίντεο θα βάλω ένα link για την αγορά του από το συγκεκριμένο κατάστημα. Πέρασαν σχεδόν 3 μήνες μέχρι να φτάσει στα χέρια μου, γιατί επέλεξα να το στείλει δεν ξέρω με ποιον τρόπο και καθυστέρησε εντυπωσιακά για να έρθει. Ήρθε μάλιστα και με το ταχυδρομείο, έπρεπε να πάω να το πάρω γιατί δεν είχαν διάθεση προφανώς να μου το παραδώσουν. Παρ' όλα αυτά, έστω και με τρομερή καθυστέρηση, στο συγκεκριμένο βίντεο θα δούμε το Cubot C3, ένα αρκετά οικονομικό smartwatch. Το έχω σφραγισμένο σε μια συσκευασία η οποία είναι αλήθεια ότι διαφέρει από το συνηθισμένο και θα δούμε τι ακριβώς προσφέρει, με δεδομένο ότι απευθύνεται προφανώς σε όσους θέλουν ένα αρκετά οικονομικό smartwatch για καθημερινή χρήση. Είναι γεγονός ότι η Cubot έχει προσπαθήσει αρκετές φορές να φέρει τα προϊόντα της στη χώρα μας επίσημα με διαφορετικούς τρόπους. Δεν είναι απαραίτητο ότι το έχει καταφέρει, παρόλα αυτά στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ένα σχετικά οικονομικό smartwatch για το οποίο παρόλα αυτά η εταιρεία κάνει αρκετά ενδιαφέρουσες δηλώσεις. Είναι αδιάβροχο σε βάθος έως και 50 μέτρων, η μπαταρία του κρατάει έως και 25 μέρες σύμφωνα τουλάχιστον με την εταιρεία, είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι, κατά που είμαι πολύ περίεργος να δω και εγώ, με δεδομένο το πολύ χαμηλό του κόστος, έχει μια οθόνη στις 1,3 ίντσες η οποία όμως είναι ένα LCD panel. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε και να το δούμε μαζί για πρώτη φορά από κοντά. Μαχαίρι λοιπόν όπως πάντα στο πλάνο, θα γυρίσω την όντως διαφορετική από το συνηθισμένο συσκευασία στο πίσω μέρος, να κόψω σε κάποιο σημείο τη ζελατίνα και με σχετική βιασύνη να τη βγάλω. Μάλιστα, δεν είναι και εύκολο σε μια τέτοια συσκευασία. Λοιπόν, στην άκρη ζελατίνα να ανοίξουμε το ίδιο το κουτί, το οποίο δεν έχει κάτι άλλο. Okay. Α, ναι. Εντάξει, τουλάχιστον το περιεχόμενο της συσκευασίας είναι αρκετά εντυπωσιακό ή μάλλον ωραία στημένο. Λοιπόν, το ίδιο το Cubot C3. Ναι, okay. Το αφήνουμε προς το παρόν στην άκρη. Ένα καλώδιο, μια βάση φόρτισης μάλλον προφανώς για να το φορτίζουμε. Φορτίζει με επαφές στο κάτω μέρος, θα δούμε στη συνέχεια λεπτομέρειες. Και ένα δεύτερο λουράκι, προφανώς σε διαφορετικό μέγεθος, το οποίο μοιάζει, όχι δεν είναι, αλλά έχει το σχέδιο που έχει ένα δερμάτινο λουράκι, προφανώς για να έχει και την ίδια εμφάνιση, χωρίς όμως προφανώς να είναι δερμάτινο. Λοιπόν, αυτή η συσκευασία του, εντάξει, σαφώς ικανοποιητική, τη μαζεύω, την αφήνω στην άκρη για να δούμε το ίδιο το ρολόι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την κατασκευή και το σχέδιο του Cubot C3, το οποίο, okay, είναι κατασκευασμένο όντως από ατσάλι, το καταλαβαίνεις όταν το κρατήσεις στα χέρια σου, γιατί είναι λίγο πιο βαρύ από το συνηθισμένο και προφανώς γιατί το ατσάλι έχει και μια διαφορετική αίσθηση στο χέρι. Τώρα για την ποιότητα του συγκεκριμένου υλικού δεν μπορώ να έχω κάποια εικόνα. Λοιπόν, έχει μια ζελατίνα πάνω από την οθόνη του που λέει ότι προτείνεται να το φορτίσουμε πλήρως πριν το χρησιμοποιήσουμε. Πάμε να δούμε αρχικά αν μπορούμε να το ανοίξουμε και μας ενημερώνει και για το τι κάνουν τα δύο πλήκτρα. Power button το πάνω από τα δύο που είναι στη δεξιά πλευρά του και function τώρα προφανώς για τις διαφορετικές λειτουργίες. Το πλήκτρο στο κάτω μέρος, τώρα η σχεδίαση με αυτή τη μικρή λεπτομέρεια με τις βίδες, οι οποίες προφανώς δεν βιδώνουν κάτι, αλλά είναι απλά εκεί για εμφάνιση. Έχει άλλου είδους βίδες σχεδόν στο ίδιο σημείο στην κάτω πλευρά που βιδώνει την κάσα με το καπάκι στο πίσω μέρος. Εδώ έχουμε και τις επαφές για τη φόρτιση. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε τη ζελατίνα καταρχήν, δεν μας χρειάζεται σε κάτι, και να δοκιμάσω να το ανοίξω, να δούμε αν μετά από τόσο καιρό έχει ρεύμα για να ανοίξει. Και όμως έχει. Λοιπόν, θα διαλέξουμε. Έχει γλώσσες, καλά, κινέζικα, μπράβο, γερμανικά, ρώσικα, ισπανικά, ιταλικά, γαλλικά, πορτογαλικά, πολύ αμφιβάλλω αν έχει ελληνικά και πολύ αμφιβάλλω αν θέλει. Α, τέλος, μέχρι εδώ. Άρα λοιπόν δεν έχει ελληνικά, μάλλον αναμενόμενο ήταν αυτό. Λοιπόν, το βάλουμε στα αγγλικά και να κατεβάσουμε μια εφαρμογή και εδώ σκανάρουμε ένα QR code με την εφαρμογή του, με την κάμερα του τηλεφώνου. Να κάνω εδώ μια μικρή παύση για να ολοκληρώσω αυτή τη διαδικασία και επανέρχομαι αμέσως μετά. Λοιπόν, κατέβασα την εφαρμογή, την εγκατέστησα στο Mi 11 Lite 5G, εδώ ένα σημαντικό μειονέκτημα. Η εφαρμογή αυτή δεν έρχεται από το Play Store, πρέπει να την κατεβάσει από μια συγκεκριμένη σελίδα. Τώρα, με δεδομένο το ότι έχει πρόσβαση στις ειδοποιήσεις και αρκετά στοιχεία της συσκευής σου, θα μπορούσε αυτό να το έχει αποφύγει η Cubot.
Τέλος πάντων, την έβαλα τουλάχιστον σε μια συσκευή για να το δοκιμάσω. Τώρα, το ίδιο το ρολόι, η οθόνη, παρότι είναι ένα LCD panel, είναι μάλλον ικανοποιητική σε φωτεινότητα, την οποία μάλιστα ρυθμίζεται ακόμα πιο ψηλά, δεν μου χρειάζεται σε κάτι. Τι άλλες επιλογές έχουμε? Έχουμε Do Not Disturb Mode, μάλιστα ιδιαίτερα χρήσιμο. Την μπαταρία, η οποία όμως δεν εμφανίζεται με ποσοστό και η οθόνη σβήνει και ενοχλητικά γρήγορα. Βλέπουμε και στοιχεία για τη συσκευή, αν τα χρειαζόμαστε για κάποιο λόγο. Κάνοντας swipe από κάτω προς τα πάνω μπορούμε να δούμε τις ειδοποιήσεις. Δεν έχω κάποια αυτή τη στιγμή. Τα βήματα, πόσες ώρες έχουμε κοιμηθεί. Τους καρδιακούς παλμούς, και εδώ έχει αρχίσει και προσπαθεί να μετρήσει τους παλμούς μου, δεν το έχω στο χέρι μου αυτή τη στιγμή. Και επιστρέφουμε στην οθόνη. Τώρα το function κουμπάκι θα μας βγάλει σε ένα ξεχωριστό μενού με όλες τις δυνατότητες που μπορεί να καταγράψει την άθλησή μας, τον ύπνο μας, τους καρδιακούς παλμούς, τις ειδοποιήσεις, το είδαμε, υπάρχει και ευκολότερος τρόπος να πάμε σε αυτό το μενού, χρονόμετρο και αντίστροφη μέτρηση, μουσική, ενδιαφέρον. Λοιπόν, τι άλλο? Να βρούμε το τηλέφωνο μας, τώρα το female, ένας ίσως ξέρει τι εννοούν, ωραία, δεν είναι ενεργό, δεν το χρειάζομαι, και το photograph, μάλιστα, μας ζητάει τη μας. Άνοιξε την κάμερα του τηλεφώνου, ναι, και μπορώ να βγάλω φωτογραφία, μπορώ, βέβαια αντί για take, λέει shake για κάποιο λόγο, ναι, τέλος πάντων, ok, μου έπεσε από τα χέρια, αλλά αν το κουνήσεις, βγάζει φωτογραφία, μάλιστα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο θεώρησαν ότι είναι χρήσιμο αυτό. Παρ' όλα αυτά, να αφήσουμε κάτω για λίγο το Cubot Z3 και πάμε να δούμε την ίδια την εφαρμογή. Λοιπόν, τις επιλογές έχει προφανώς, να βγούμε από την εφαρμογή. Πάμε να την ανοίξουμε για να τη δούμε. H-Band λέγεται η εφαρμογή για κάποιο λόγο. Μπορούμε να δούμε στατιστικά για το ρολόι μας και να ρυθμίσουμε κάποιες επιλογές. Από ποιες εφαρμογές θα μας έρχονται ειδοποιήσεις, από αυτές που υποστηρίζει και όχι δυστυχώς από όλες όσες έχουμε εγκατεστημένες στο τηλέφωνό μας για κάποιο λόγο, μπορούμε να ορίσουμε ξυπνητήρι, ιδιαίτερα χρήσιμο, ανάθεμα και αν καταλαβαίνω τι εννοεί με αυτό. Λοιπόν, να μας ενημερώνει για τους καρδιακούς παλμούς αν ανέβουν πάνω από κάποιο συγκεκριμένο όριο, σαφώς πολύ χρήσιμο, να καταλαβαίνει πότε γυρίσαμε τον καρπό μας για να ανάβει την οθόνη, low power mode. Δεν το χρειάζομαι προς το παρόν. Ωραία. Μπορούμε να επιλέξουμε πόση ώρα θα μένει αναμένη η οθόνη του. Λοιπόν, 20 δευτερόλεπτα, γιατί τα 5 είναι πολύ λίγα. Και αρκετές ακόμα επιλογές, dial settings. Μπορούμε να πάρουμε και τηλέφωνο σε συγκεκριμένες τουλάχιστον επαφές, να ενημερώσουμε το ρολόι σε νεότερη έκδοση λογισμικού. Δεν φαίνεται να υπάρχει και μάλλον ήταν αναμενόμενο αυτό. Λοιπόν, τώρα τι άλλες επιλογές έχουμε εδώ, να καταγράφει την άσκησή μας, τώρα γιατί να το ζητήσουμε αυτό από το τηλέφωνο, κανείς δεν ξέρει, Module Manager, και δεν έχει κάτι άλλο, απλά αυτά τα τρία για να μας παρουσιάζει δεδομένα από την άθληση, τον ύπνο και τους καρδιακούς παλμούς μας. Αν εξαιρέσει λοιπόν το μειονέκτημα του ότι πρέπει να κατεβάσει την εφαρμογή από κάπου αλλού και όχι από το Play Store της Google, φαίνεται να είναι αρκετά ενδιαφέρον και με δυνατότητες που είναι τουλάχιστον λογικές, με δεδομένο το ότι είναι ένα ιδιαίτερα οικονομικό smartwatch. Συνεχίζει να σβήνει την οθόνη λίγο πιο γρήγορα, παρόλα αυτά αυτό μπορούμε να το διορθώσουμε. Τώρα για την κατασκευή, δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει επιλέξει η Cubot, παρότι είναι στρογγυλή η στεφάνη και μέχρι ένα σημείο στρογγυλή και η LCD οθόνη του να είναι τετράγωνο το ρολόι, αν και μπορώ να υποθέσω γιατί γίνεται αυτό, γιατί το ίδιο το LCD panel είναι τετράγωνο και απλά με αυτόν τον τρόπο καλύπτει το υπόλοιπο κομμάτι του και προβάλλει το γραφικό περιβάλλον στρογγυλό στο κομμάτι που φαίνεται. Έξυπνο και πιθανόν ένας πολύ εύκολος και οικονομικός τρόπος για να φτιάξει κάποιος ένα smartwatch αυτού του είδους. Τώρα, είναι κατασκευασμένο όντως από ατσάλι ή τουλάχιστον από μέταλλο. Το κατά πόσο είναι ανοξείδωτο ατσάλι και το κατά πόσο σε βάθος χρόνου αντέχει, δεν είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς μπορώ να δοκιμάσω αυτή τη στιγμή. Τα πλήκτρα στο πλαϊνό του μέρος είναι αρκετά ωραία, έχουν feedback που καταλαβαίνεις τι ακριβώς έχεις πατήσει. Αδιάβροχο μέχρι 50 μέτρα, επίσης δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να το δοκιμάσω και φορτίζει δυστυχώς με μια πολύ συγκεκριμένη βάση που είναι σχεδιασμένη για το ρολόι αυτό. Να δούμε, εφαρμόζει μαγνητικά, αλλά μόνο όταν τη βάλεις από τη σωστή πλευρά, να μην μας τυφλώσει και την κάμερα. Ο αισθητήρας κάθεται όμως και αρκετά σταθερά, που σημαίνει ότι θα μπορούμε
να το φορτίσουμε χωρίς πρόβλημα, βέβαια με το μοναδικό μειονέκτημα ότι αν χάσουμε το συγκεκριμένο καλώδιο δεν θα μπορούμε να φορτίσουμε και το ρολόι. Έτσι κι αλλιώς, βέβαια, σε πολύ ακριβότερα smartwatch μόνο υποστηρίζεται η ασύρματη φόρτιση για να μπορούμε να τα φορτίσουμε και με κάποιο άλλο φορτιστή, οπότε και αυτό μέχρι ένα σημείο είναι μάλλον αποδεκτό. Αυτά λοιπόν, μια πρώτη εικόνα για το CubeWatch Z3. Ναι, αναγκαστικά θα βάλω και ένα link στην περιγραφή του βίντεο αφού μου το στείλανε. Θα τα πούμε πολύ σύντομα με ένα ακόμα βίντεο. Καλή συνέχεια!